Ο ουρανό και ήρθε ακριβώς να συναντήσει το φαινόμενο της Ιθαλομίχλης στο πολιτικό τοπίο της χώρας. Συνδυάστηκαν. Λοιπόν, να πούμε εδώ μια καλημέρα. Γι' αυτό να πούμε μια καλημέρα στους αρμοδίους. Λοιπόν, από αριστερά μου έχω τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη που έχουμε κάνει μαύρα μάτια να τον δούμε. Καλημέρα. Πρέπει να γράψεις καινούριο βιβλίο, Μίμη, για να μας έρθεις. Χαρά μου να σας βλέπω. Κύριε Ανδρουλάκη. Είναι αλέγκρα, είναι αλέγκρα η ζωή μας. Το νάζι της μελαχρινής, η άσπρη δεν το κάνει. Τι κάνει άσπρη? Εκτός αν βάλει πράσινο ή βυσσινή φουστάνι. Α, τώρα πρέπει να τα έχουμε καλά με όλες, κατάλαβες. Το πράσινο και το βυσσινή μας πάει αλλού, ε. Και εγώ θα σου διαβάσω σε πειρασμό σου πολιτικά τώρα. Η Μάριον δεν ξέρει τη γενεαλογία της, θα της τη μάθω εγώ. Λοιπόν, έχουμε νέο βιβλίο με τον κύριο Ανδρουλάκη, θα τα πούμε όλα. Να πούμε όμως και μια καλημέρα, Βάλια. Καλημέρα. Βασίλη, άνοιξαν οι δουλειές μας, έτσι. Καλά, το περιμέναμε εδώ και 20 μέρες. Πολιτικές εξελίξεις, ορειμακός, θα τα δούμε όλα αυτά. Πριν να ξεκινήσουμε όλα αυτά, πάμε. Για το Μίμη, γιατί εγώ το διαβάζω προχθές, είναι το ξαναπέταγμα στα σύννεφα. Εμένα μου άρεσε αυτό. Αλέγκρα. Και έχετε επιλέξει και μια πολύ ωραία. Σε σωστό ύψος να μην την πάθουμε σαν τον Ίκαρο ή το Φαέθοντα. Σε σωστό δηλαδή. Λοιπόν, πριν να ξεκινήσουμε εδώ την κουβέντα, γιατί έχουμε να πούμε ωραία και πολλά, πάμε να συνδεθούμε, να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Γιάννη τον Καλιάνο, διότι θέλουμε να το ρωτήσουμε πέραν από τα σημερινά, τι θα γίνει και τις επόμενες μέρες και πώς θα πάει ο καιρός μέχρι την πρωτοχρονιά. Και θα πάμε για σκι την πρωτοχρονιά. Γιατί Χριστούγεννα με ήλιο, πρωτοχρονιά με χιόνια. Καλημέρα. Ωραία. Πάμε στα ωραία του Μίμη Ανδρουλάκη. Είναι το καινούριο του βιβλίο, το οποίο ονομάζεται Αλέγκρα. Έχει στο εξώφυλλό του, που θα το δείτε ευθύς αμέσως, λίγο πιο δεξιά, μου ζητάει η σκηνοθέτης μας. Να το πάω, το πήγα. Μία υπέροχη γυναίκα. Μία πολύ όμορφη γυναίκα. Και στο φόντο νομίζω ότι είναι και ο Λόρδος Μπάιρον, έτσι. Ναι. Έτσι, πολύ αχνά. Ο Λόρδος Μπάιρον είναι αυτός. Ναι, ο Λόρδος Μπάιρον. Ο Λόρδος Μπάιρον. Είναι, ας το πούμε έτσι. Ναι, ναι. Τρισέγγονή του. Λοιπόν, δύο γενιές. Λοιπόν, είχατε μία φοβερή ιδέα για τη μυθοπλασία αυτού του βιβλίου. Συναντιούνται δύο γενιές. Οι φιλέλληνες. Η μυθοπλασία είναι ελάχιστη, έτσι. Η ιστορική έρευνα είναι περισσότερο. Δηλαδή, εγώ βάζω κάποιες γραφές μόνο. Δεν κάνω κάτι παραπάνω. Κάνω τεράστια ιστορική έρευνα. Αυτές τις δύο γενιές. Δηλαδή, είναι οι φιλέλληνες εθελοντές του 21 που πολέμησαν και έπεσαν στην Ελλάδα, γύρω στα 1000 άτομα. Και οι σημερινοί τους απόγονοι, οι οποίοι λένε. Πρέπει να ξαναστηρίξουμε την Ελλάδα. Αρχίζει μια νέα φιλική εταιρεία ενός νέου φιλελληνισμού και της Ευρώπης. Διότι προσπαθώ να αναστήσω, ας πούμε, να δώσω ζωή στο πεπρωμένο εκείνης της παλαιάς ευρωπαϊκής γενιάς, του Βυρονισμού, η οποία εμπνεύστηκε από τη Γαλλική Επανάσταση, ακολούθησε τον Ναπολέοντα, τον φτωχό, άσημο Κορσικανό, για μια άλλη ενωμένη Ευρώπη, και όταν γκρεμοτσακίστηκαν όλες οι ελπίδες της και έμεινε ξεκρέμαστη, κυνηγημένη. Έκανε την Ελλάδα πατρίδα της. Κύριε Ανδρουλάκη, ποιος θα μπορούσε να είναι ο Ναπολέον της Ευρώπης σήμερα? Υπάρχει? Δεν χρειαζόμαστε τώρα Ναπολέον. Τα στρατεύματα δεν μπορούμε να τα ενώσουμε. Ούτε με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μεταφορικά. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, το βιβλίο αυτό φέρνει στην επιφάνεια ένα νέο ρομαντισμό όπως τότε, ο οποίος θα μεταμορφώσει τη ζωή και τη σκέψη της Ευρώπης πέρα από την, ας το πούμε, τετραγωνισμένη γερμανική τευτονική αυστηρότητα. Μάλλον από το παρόν κάνεις μια αναδρομή και πας στο παρελθόν. Έτσι, τότε υπήρξε ένας ρομαντισμός, ένα κίνημα ρομαντισμού που το σηματοδότησαν καταρχήν οι Γερμανοί. Γι' αυτό είναι το νόημα του βιβλίου. Ο φιλελληνισμός, ο ρομαντισμός ξεκίνησε από τη Γερμανία, Βασίλη. Είναι η ηρωνία της ιστορίας. Από τον Γκέτε, τον Σίλερ κλπ. Μετά πέρασε στους Εγγλέζους, Μπάιρον, Σέλεϊ, τους ποιητές, Κίτς και τους πολεμιστές που ήρθαν στην Ελλάδα. Εμένα το βιβλίο μου ξεκινάει από τη μαύρη τρούπα του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Τη σπηλιά που είναι πάνω υπάρχει από την Κυθωρία. Υπάρχει και φωτογραφικό υλικό. Αν μπείτε στο www.mimis.gr, εκτός που μπορείτε να διαβάζετε τους πολιτικούς μου αφορισμούς, μπορείτε να δείτε όλο το φωτογραφικό υλικό της Αλέγκρα. Πήγατε εκεί. Ξεκινάμε λοιπόν, ανέβηκα στον Παρνασσό, ακολούθησα όλα τα παλιά βήματα, όλα τα παλιά μονοπάτια. Που περπάτησε ο Καραϊσκάκης, ο Ανδρούτσος, ο Πανουριάς, ο Γκούρας. Και μετά στην κατοχή ξανά. Ας το πούμε έτσι, ο Γκουντχάουζ, ο Κρίτουμπους Χάουζ, ο Μπάγερς, ο Άρης Βελουχιώτης, ο Ζέρβας. Και σήμερα τα ξαναπερπάτησαν κάποιοι φιλέλληνες. Για άλλους λόγους. Θα δείτε λοιπόν την πλοκή όλη αυτή. Και πώς εξελίσσεται. Το ξάφνιασμα των απογόνων. Αυτό Βάλια, πρέπει να δεις το ξάφνιασμα, ας το πούμε έτσι, μιας Γερμανίδας για παράδειγμα, της Άντι, όταν μαθαίνει ότι ο προ-προ-πάπους της είναι ο πρώτος ηρωικός νεκρός στην Ακρόπολη, στον Ιερό Βράχο, στην πολιορκία της Ακρόπολης, στο Φλεβάρι του 1822,
Ενώ ο παππούς της ήταν με τη Βέρμαχτ στον Ιερό Βράχο και πήρε μέρος στο ολοκαύτωμα του διστόμου. Καταλαβαίνετε. Όλα αυτά πρέπει να έχουν μια έτσι πολύ μεγάλη έρευνα. Τεράστια έρευνα. Έτσι. Πολύ κουραστική δουλειά. Mm. Μακάρι να την είχαν κάνει ιστορική. Ή ξέρω, φαντάζεστε να πηγαίνω σε έναν Τούρκο μεγιστάνα και να του λέω, ξέρεις κάτι, ότι σε σπέρμα του Γιώργη του Μαυρομιχάλη και της Εσμέ Σουλτάνας, όταν κατελήφθη η Τριπολιτσά, τρελαίνει ο άνθρωπος. Δηλαδή, φτάνει... έτσι όπως μας τα λες, Μίμη, μπορεί να πας στο Σόιμπλε και να του πεις ότι ο προγονός δεν είναι ο Σόιμπλε. Το Σόιμπλε. Λοιπόν, κάτσε να το φέρουμε. Το Σόιμπλε ειδικά τώρα, τον ναι. μελέτησα. Ναι. Δεν έχει. Τον μελέτησες όμως. Τον μελέτησα, αλλά προσπάθησα να δω τη γενεαλογία. Το Σόιμπλε, τη Μέργκελ. Ναι, ναι. Αλλά δείτε άλλα πρόσωπα στη Γερμανία τη σημερινή. Ή ξέρω εγώ, μπορεί να διανοηθεί τώρα, Βασίλη. Ο άνθρωπο χωρί πρόσωπο. Ο αρχηγό τη Στάζη, ο Βολφ. Ένας πρόγονός του ήρθε και πολέμησε στο Μεσολόγγι, ήταν και στην Κεφαλονιά κλπ. Δηλαδή, μπορείτε να φανταστείτε ότι ο Κέρι, πρόσκειται τώρα βάλια. Ναι. Ο Κέρι πληροφορείται, θα πληροφορηθεί τώρα μέσα στις γιορτές, τη γενεαλογία του, ότι ένα κοριτσάκι Αθηναία που βρέθηκε στο Αγκίστρι, 9 χρονών, υποτίθεται ότι λέγανε Σαφό, αλλιώς τη λέγανε, έχω βρει τα χαρτιά της υιοθεσίας, το πήρε ο Φιλέλληνας εθελοντής ο Μίλλερ. Το πήγε και το υιοθέτησε ο γερουσιαστής Μασαχουσέτς Γουίνθροπ, που είναι από την πλευρά της μάνας του, του Κέρι. Και θα δείτε ότι με βάση όλα τα χαρτιά της υιοθεσίας, πιθανόν ο Κέρι να έχει και ελληνικό αίμα. Μάλιστα. Ποιο είναι το τέτοια... μήνυμα του βιβλίου, κύριε Ανδρουλάκη, το μήνυμα του βιβλίου, ποιο είναι? Δεν ξέρεις, είναι πύραυλος πολλών κεφαλών, έτσι δεν είναι? Είναι πύραυλος πολλών κεφαλών. Το βασικό πρόβλημα είναι αυτός ο νέος ρομαντισμός, ο νέος φιλελληνισμός που πρέπει να αναπτυχθεί. Και παίρνουν την πρωτοβουλία οι απόγονοι των φιλελλήνων. Γιατί υπάρχει δηλαδή, το αίμα, δηλαδή, κάπως πώς μας ιδέει. Δηλαδή θέλει να μιλήσει το αίμα. Θέλω να μιλήσει το αίμα. Θα δείτε, ας πούμε, κάποιον φέντον που σκοτώθηκε Βασίλη στη Μαύρη Τρούπα του Οδυσσέα Αντρούτσου. Ναι. Το σκότσε ένα Σουίτκομπ. Γιατί εδώ, προσέξτε, έχει, λες ποιο είναι το νόημα. Το νόημα πάντα είναι ο ελληνικός φθόνος. Μέσα στο 21 έχουμε δύο εμφύλιους που μπλέκονται οι δανειστές, μπλέκονται οι φιλέλληνες. Και γι' αυτό ξεκινώ από τη Μαύρη Τρούπα του Οδυσσέα Αντρούτσου. Με πάει τόσο μακριά που τώρα δεν φαντάζεσαι. Εμπνευστήκατε από το δηλαδή, σήμερα. Δηλαδή, ο σκοτωμένος στη Μαύρη Τρούπα, πίσω. Ο Φέντον, μας οδηγεί στην καρδιά της ευρωπαϊκής περιπέτειας. Μας φτάνει μέχρι το Μάρξ. Κύριε Ανδρουλάκη, εμπνευστήκατε από το σήμερα για να πάτε πίσω? Κοιτάξτε, θα σου πω πάλι μια ματινάδα που λέμε. Η ιστορία η καλή δεν βγαίνει όπως λάχει. Αίμα, πέτρες και νερό της Ελλάδας πρέπει να έχει. Δηλαδή, αποβίωμα. Πρέπει να ξεκινήσει αποβίωμα. Δεν είναι απλώς ιδεολογισμοί. Α, ξέρω εγώ, το νομίνημα. Όχι. Θα σου πω, ας πούμε, έχω πολλά βιώματα τέτοια. Ναι. Θες να σου πω ένα του Φλωράκη, για παράδειγμα, που μπορεί να ενδιαφέρει τους ακροατές. Έλεγε ο Χαρίλος, ξέρετε, το λένε Καπετάνγιώτη, τον λέγανε στο Ελλάς, στον Ελλάς. Καπετάνγιώτη. Του λέει, ρε Χαρίλα, πού γίνει αυτό το γιώτης? Τι είναι ο γιώτης? Ναι, ρε παιδά, τι να σου πω, μου λέει, να άκουσα ένα τραγούδι για ένα κλέφτη που πήγε σε μια πηγή. Τι λέει να πω. Κάνω εγώ έρευνα. Ο Χαρίλος ήταν πια δύο μήνες πρωτού πεθάνει και δεν του είπα την αλήθεια, για να μην τον στεναχωρήσω. Ο γιώτης είναι ένας ηρωικός σουλιώτης μεν και μαλακός άνθρωπος, καλός άνθρωπος, ο οποίος όμως το έφεραν έτσι τα πράγματα που σκότωσε ένα από τους καλύτερους εθελοντές φιλέλληνες. Ένα μάρτυρα του φιλελληνισμού, το Σουηδό Σας. Ένα λεβέντι που τι να σας πω τι τράβηξε αυτός ο άνθρωπος για την Ελλάδα. Και στο τέλος σκοτώθηκε από τον γιώτη στο Μεσολόγγι τις μέρες που ήταν ο Μπάιρον. Δηλαδή με ένα απλό περιστατικό. Παίρνει τον ανιψό του Μάρκου Μπότσαρη ο γιώτης να του δείξει το πλωστάσιο που φέρανε από την Αγγλία με τα λεφτά του Μπάιρον αυτά, έτσι, του φιλελληνικού κομιτάτου. Και του λέει ο φρουρός ο Ούγγρος, στόπ που πας, απαγορεύεται εδώ. Εμένα θα μου πεις, ποιος εσύ, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, τα γνωστά τα ελληνικά, σουλιώτης, Έρχεται ο Σάς ο αξιωματικός υπηρεσίας και του λέει, απ, κάτσε, του κάνει έτσι μία με το σπαθί από την πίσω πλευρά να τον διώξει. Βγάζει την πιστόλα ο σουλιώτης και τον χτυπάει, τον πυροβολεί στο λαιμό και του κόβει το ένα χέρι. Αυτός ο Σάς που βρήκα την οικογένειά του στο Μάλμε. Είναι από το Μάλμε της Σουηδίας, εκεί που έπαιζε ο Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Βρήκα τώρα εμένα απέναντι στην Κοπεχάγη η οικογένειά του. Ο Μπάιρον υπόγραψε μια επιταγή που δεν πήγε ποτέ, 100 χρυσές λίρες για τη γυναίκα που είχε ένα παιδί. Δεν έφτασαν ποτέ αυτές οι χρυσές λίρες. Εγώ βρήκα την επιταγή όμως. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι με τη στόρημα. Να, ο Βασίλης μας έλεγε τώρα ότι έχει ξεκινήσει και το διαβάζει. Το διάβαζα χθες. Δεν ξέρω αν σε διακόπτω, Μάριον, αλλά εγώ θέλω να πάρω. Εμένα μου άρεσε μια υπέροχη. Ήταν μια υπέροχη έκφραση. Αλέγκρα λέει είναι ένα ευνίδιο βυρονικό άνεμο που γκρεμίζει τα όρατα τείχη. Κάπως έτσι το γράφει. Τη Ευρώπη.
Ωραία, και να πάρω αυτό που είπε η Μάριον πριν. Γιατί να μην είναι αυτός ο Βυρονικός άνεμος, ο Σόιμπλε, ας πούμε, για να το φέρουμε λίγο και στα. Δεν είναι τώρα, πώς θα το κάνουμε. Το έχει ψάξει τώρα, εκεί είναι. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, κύριε Ανδρουλάκη. Πιστεύετε ότι η ανάλογη κατάσταση τηρουμένων των αναλογιών και προσαρμοσμένη στην εποχή μας επικρατεί και σήμερα στην Ελλάδα? Ναι, πρέπει να μην επικρατήσει. Για σκεφτείτε ότι μέσα στο 1921 είχαμε δύο εμφυλίους πολέμους. Υπάρχει μια κατάρα ελληνική που την ξέρουμε όλοι, μην την κρύβουμε κάτω από το χαλί. Πελοποννησιακός πόλεμος. Που αφάνισε την Ελλάδα. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι οι Αθηναίοι εξόρισαν το Θεμιστοκλή, το Μιλτιάδη, τους ήρωες της Σαλαμίνας και του Μαραθώνα. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε εθνικό διχασμό σε όλο το Μεσοπόλεμο που συντάραξε την Ελλάδα. Εμφύλιο πόλεμο, περιόδους ανομαλίας. Βλέπετε σήμερα εθνικό διχασμό? Δεν πρέπει να τον αποφύγουμε. Πρέπει όλοι να χαμηλώσουμε τους τόνους. Ναι. Η Ελλάδα θα περάσει τώρα μια κλειστή, δύσκολη στροφή. Πρέπει να χαμηλώσουμε Βλέπετε όλοι τους τόνους. Αγαπητοί, κοιτάξτε να σου πω κάτι. Μην σπαταλάτε ενέργεια πολιτική και ηθική για κάτι που δεν υπάρχει. Τι εννοείται? Δηλαδή? Από το καλοκαίρι δεν ξέρω εγώ αυτό. Εγώ δεν μίλησα ποτέ μου. Εγώ έγραφα την Αλέγκρα. Άκουγα τη δημόσια. Είπα... Αρχοντιά που λέγει ο Χαρίλος. Δεν ανακατευόμουν. Προσέξτε να δείτε. Αυτή η Βουλή δεν υπάρχει. Απλούστατα δεν υπάρχει πια. Δυστυχώς. Τι να σας πω. Έχει κλείσει τον κύκλο της. Έχει κλείσει τον κύκλο της προώρα. Να σας πω γιατί. Πάρτε. Ας το πούμε, οι ρακδαίες ανακατατάξεις, δηλαδή φανταστείτε τώρα. Συρρήκνωση του Πασόκ και διχασμός του. Η Δημάρ δεν υπάρχει πια όπως πριν, απορροφάται, ξέρω εγώ, ή συνεργάζεται με τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν συρρήκνωθεί. Εμφανίζεται ένα φαινόμενο 30 ανεξάρτητων βουλευτών, μεταξύ αυτών και εγώ, που είναι ένα δείγμα βαθιάς κρίσης της πολιτικής εκπροσώπησης. Εμφανίζεται ένα κόμμα στη Βουλή το οποίο δεν έχει κατέβει σε εκλογές. Το ποτάμι με κοινοβουλευτική ομάδα πλέον, έτσι δεν είναι? Και έχουμε και τη Χρυσή Αυγή υπόδικη. Δηλαδή, αυτή η Βουλή, παιδιά, δεν στέκεται. Προδίκασε το στέλος της ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από το καλοκαίρι. Είναι προφανές ότι έκανε κάποιες σκέψεις. Και έτσι, κατά κάποιο τρόπο, βιάστηκε να εξαγγείλει αυτό το προεκλογικό σενάριο, μελωδία της ευτυχίας, ότι βγαίνουμε στις αγορές, σκίζουμε το μνημόνιο. Και όταν αυτό το άδειασαν οι αγορές και οι εταίροι. Που του τράβηξαν το χαλί, να λέμε την αλήθεια, έτσι, με σκληρότητα. Και είναι μάθημα προς όλους μας αυτό. Γιατί νόμιζε ότι, ξέρω εγώ, η Μέρκελ, το Λαϊκό Κόμμα, δεν υπάρχουν αυτά. Το καταλάβει και ο Τσίπρας μετά. Λοιπόν, και μετά υιοθετεί ταινία τρόμου. Από τη μελωδία της ευτυχίας πήγαμε στην ταινία τρόμου. Άρα τώρα... Δηλαδή, βία η επίσπευση των προεδρικών εκλογών χωρίς διαβούλευση. Αυτά όλα. Όλοι τώρα που σας μιλάνε εδώ και φωνάζουν και οργίζονται στο βάθος. Ο καθένας κάνει εύλογο την προεκλογική του εκστρατεία Βασίλη. Σε τελευταία ανάλυση, δηλαδή ακόμα και 180 να βρει, δεν στέκεται αυτό. Τώρα, το πράγμα. Κύριε Ανδρουλάκη, δηλαδή ο ίδιος ο Σαμαράς θα προκηρύξει εκλογές, αν υποθέσουμε στο απίθανο σενάριο, πάρει τους 180. Και τι προσπαθεί να κάνει τώρα? Εύλογο και αυτό, αλλά μέσα σε όρια. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε που είναι εύλογο ή αναμενόμενο στην πολιτική, πρέπει να το κάνουμε σε ορισμένα όρια. Να μην ξεπεράσουμε αυτά που κάνουν. Που δημιουργούν κίνδυνο για την Ελλάδα. Άρα, θες 180, προσπάθησε. Αλλά ζώνη ασφαλείας στη χώρα. Θες εκλογές, ζώνη ασφαλείας στη χώρα. Όχι να ξεφύγουμε. Οι εκλογές δηλαδή... δεν φέρνουν κίνδυνο για το Μίμη Ανδρουλάκη. Γιατί το παρόν στις δύο προηγούμενες ψηφοφορίες δείχνει ότι προφανώς. Προσέξτε. Εγώ είμαι διαχειριστής κινδύνων. Συγκεκριμένη. Η πολιτική, αλλά να τελειώσω. Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει ο Πρωθυπουργός, και είπαμε πρέπει να το κάνει εντός ορίων, όχι με κάθε τίμημα. Προσπαθεί να δημιουργήσει μια ομπρέλα προεκλογική ευνοϊκή για τη Νέα Δημοκρατία, να μειώσει τη διαφορά και να φτιάξει μια υγειονομική ζώνη απομόνωσης, καραντίνα γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ. Στην οποία εγώ, Βάλια, όπως καταλαβαίνεις, και λόγω προϊστορίας, είπα, δεν μπορώ να μετέχω. Ακόμα και αν χίλιες διαφωνίες να έχω, καταλαβαίνεις, θα πεις υπάρχει ένα όριο που λες εδώ, σταματώ. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, τι σημαίνει για τη στάση του? Αυτό σημαίνει, όπως είπα από το καλοκαίρι, έχω ενημερώσει εδώ και ένα χρόνο τους πάντες, Βασίλη, ότι δεν πρέπει να εφηνιδιάζουμε. Ότι αν δεν υπάρξει πολιτική διαβούλευση, εάν δεν υπάρξει ένας έντιμος δημοκρατικός προωθητικός συμβιβασμός αμοιβαία αποδεκτός από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, λόγω της αλλαγής των συσχετισμών, μην ψάχνετε ότι τη λίστα τη δώσουν οι ανεξάρτητοι βουλευτές, που όπως σας είπα είναι προϊόν πολιτικής εκπροσώπησης. Δεν ξέρουμε ποιος αντιπροσωπεύει, τι αν αντιπροσωπεύει και κάτι, έτσι δεν είναι. Μην τους δαχτυλοδείχνετε ειδικά ως μαξιλαράκια, διότι εγώ τουλάχιστον. Αντιμετωπίζω και το πρόβλημα αυτό. Όταν με δείχνει έτσι και με λες μαξιλαράκι, θα σου δείξω κι εγώ. Δεν έχω άλλη ηθική και πολιτική επιλογή παρά να σου δείξω το λαό, ο οποίος είναι ο τελικός κριτής. Δηλαδή, θέλω να πω ορισμένα μικρά σφάλματα, όπως αυτό του Σαμαρά, του ακύρωσε τη δυνατότητα να βρει τους 100. Όταν λες μαξιλαράκι, μην το προσπερνάτε έτσι. Να ρωτήσω όμως κάτι. Διανοήσε τώρα, Βάλια, εμένα την ιστορία μου να με πει μαξιλαράκι. Να ρωτήσω κάτι. Ο λαός λέει ότι δεν θέλει εκλογές τώρα, κύριε Αγαπητέ μου, δεν θέλει.
Γιατί μπορεί, ξέρεις, μπορεί να συμβεί και το εξής. Να γίνουν εκλογές που δεν τις θέλει κανείς. Έτσι δεν είναι. Γιατί ο καθένας υποθέτει ότι κάποιος άλλος θα τις εμποδίσει. Έτσι είναι η πολιτική. Πάντως δεν υπάρχουν αυτά τα σχήματα. Κύριε Ανδρουλάκη, δηλαδή, στη ζωή δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε ή δεν θέλουμε. Για να πάμε λίγο στο δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, να ακολουθήσει την τακτική, αν ήταν μακιαβελικός και κυνικός, τη συνταγή του Παπανδρέου του 80. Εσύ, Βασίλη, την πρόλαβες, νομίζω. Έτσι. Τι έκανε ο Ανδρέας τώρα που είναι. Όταν δεν έχει ανασφάλεια ο Ανδρέας είναι μεγαλοφύης. Όταν του πιάνει ανασφάλεια κάνει τα απίστευτα αυτά. Ο Ανδρέας τι σκέφτεται. Σου λέει, ας τον Καραμαλή να βγει πρόεδρος. Να πάρει τους 180. Τον άφησε, έδειξε ανοχή στο να απορροφήσει και το κέντρο και την Εθνική Παράταξη. Mm. Και σου λέει, εμένα το μυαλό μου είναι στις εκλογές. Θα πάρω 48%. Το πήρε. Και το πήρε, ναι. Μπορούσε να δείξει, δηλαδή. Μπορεί ακόμα αν δίνανε ένα περιθώριο στον Τσίπρα για ένα έντιμο δημοκρατικό προθετικό συμβασμό να κάνει αυτό το κίνημα. Κάθε φράση σας μου γεννά 15 ερωτήσεις. Όχι, να τελειώσω αυτό. Να τελειώσω τώρα σε αυτό. Προσέξτε. Okay. Ο Τσίπρας είχε τη δυνατότητα για ένα τέτοιο ελιγμό. Δύσκολο. Και δεν το άφησαν το περιθώριο αυτό. Ναι. Και πάντα εμείς οι πολιτικοί είμαστε όμοιροι της ρητορίας μας. Δηλαδή, λες εκλογές. Πάντα ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέει εκλογές είναι σύνθημα ζήμωσης. Ο Σαμαράς το μετέτρεψε σε σύνθημα άμεσης πολιτικής δράσης για το ΣΥΡΙΖΑ. Οι κοινωνικές δυνάμεις που αντιπροσωπεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να το καταλάβετε αυτό, έχουν μια ανυπόμονη φύση, μια αίσθηση επίγοντος λόγω της χρεοκοπίας και της κρίσης. Όταν ο άλλος είναι άνεργος ή νέος που δεν έχει που στον ήλιο μοίρα, απελπισμένος κλπ., βιάζεται μπας και κάτι. Τέλος πάντων, και εδώ έρχομαι πάλι στη σοφία των μεγάλων ανδρών της Ελλάδας που πρέπει να παίρνουμε μαθήματα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, λέει ο Αλέξανδρος Βόλος, ιδρυτής του ΕΑΜ, ο Ελευθέριος Βενιζέλος έδωσε ευφυΐδη έξοδο σε ένα άναρχο επαναστατικό κίνημα του 1909 και στο κίνημα των αγανακτισμένων του 1909, λαϊκό κίνημα σαν το Σύνταγμα. Και τότε υπήρχε Σύνταγμα σαν αυτό που είχαμε εδώ, δηλαδή λέει, του προσέφερε μια διέξοδο στο κανάλι το μεταρρυθμιστικό και το συνταγματικό. Καραμαλής. Καράμες μεγάλος άντρας. Λέω τώρα τους μεγάλους άντρας. 1980, Βασίλη. Καταλαβαίνει ότι η στερέωση της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας είναι αδύνατη εάν και η άλλη Ελλάδα δεν πει στα πράγματα και έδωξε ενοχή στην άνοδο του Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε. Σήμερα. Τώρα, προσέξτε. Είναι μόνο κολλημένα μυαλά. Δογματικά δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι είναι ανέφικτη η πολιτική σταθεροποίηση εντός της Ευρωζώνης και η αλλαγή εντός της Ευρωζώνης. Αν δεν έρθουν στα πράγματα της χώρας και οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που αποδέσμευσε με εκρηκτικό, άταχτο θες, ανώριμο τρόπο, η χρεοκοπία και η θεραπευτική των μνημονίων. Άρα βλέπετε μετά τις εκλογές, εφόσον γίνουν εκλογές, πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ασφαλώς. Αυτό θέλετε. Πρέπει να σχηματίσει, δηλαδή, ο Τσίπρας, αν είναι πρωτοκόμμα, έτσι, αν, γιατί πάντα η κάλπη είναι καθορισμένη γυναίκα που μνημονεύουμε. Μην ξεχνάτε ότι ο Σαμαράς είχε εφεδρίες προς τα δεξιά. Και μπορεί να πιέσει και κόμματα κέντρο, άμα, γιατί εκεί πέφτουν στην κινδυνολογία. Ο ίδιος ο Βαγγέλης, διότι ναι, έχει προσόντα, αλλά δεν ξέρει. Όταν κάνεις πρώτο εχθρό το ΣΥΡΙΖΑ, λες ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Το καταλάβατε αυτό που σας λέω. Άρα λέω, παίρνει την εντολή ο Τσίπρας, την οποία θα πρέπει να την πραγματώσει με απόλυτη αποτυχία την πρώτη εντολή. Δηλαδή με συμμαχίες ευρύτατες. Ευρύτατε συνεργάζεται. Δεν πρέπει να φύγει χωρίς εντολή. Η χώρα δεν έχει περιθώριο. Δηλαδή να φτάσει μέχρι το κέντρο, μέχρι την κεντροδεξιά. Τι εννοείτε. Αυτό θα το δείξει η κάλπη. Αλλά δεν έχουμε περιθώρια για δεύτερες εκλογές. Το καταλαβαίνετε. Είναι. Άρα αναλαμβάνει λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ το βάρος της απόδειξης. Ότι την ευχέρεια που του δίνουμε θα την χρησιμοποιήσει με φρόνηση και τόλμη και εθνική συνεννόηση. Δηλαδή το πρώτο βήμα αμέσως, Βάλια. Πρέπει να βγει πρόεδρος με 200 ψήφους. Μετά. Με 200 ψήφους. Άρα κρατάμε το διάβλο εθνικής συνεννόησης και με την αστική συντηρητική παράταξη. Και δημιουργούνται συμμαχίες. Θα δούμε, θα είναι το ποτάμι, θα είναι κάποιο Πασόκ, τι θα γίνει. Κάποιο Πασόκ, εδώ τώρα. Υπάρχει θέμα κόμματος Παπανδρέου. Όλοι το ξέρουμε. Έτσι, οι πληροφορίες τώρα αυτό λένε. Εσείς τα ακούσατε. Γιατί και ο ίδιος ο Παπανδρέου είπε το διάβασα και το διαβάζω, λέει και εγώ. Το διαβάζω και εγώ. Αυτά παλιά μου είναι παλιά πράγματα. Εσείς λέτε αυτό είναι που λέγανε μια ανακοίνωση του Πασόκ και λέει ότι είναι πρωτάκουστο ο γιος του ιδρυτή. Ναι. Για πείτε. Ιστορία γεμάτη από τέτοια πράγματα. Ο γιος του ιδρυτή. Ο Βενιζέλος ο Φωκλής έκανε κόμμα δικό του. Ναι. Γιατί του κόμμα, ο Ανδρέας Παπανδρέου τι έκανε. Όταν ήταν ο Καφαντάρης κλπ. Ο ίδιος ο Παπανδρέου που είναι πνευματικό παιδί του Ελευθερίου Βενιζέλου έκανε δικό του κόμμα ενάντια στο κόμμα του πατέρα, ας πούμε. Έτσι δεν είναι.
Ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι κόμμα εναντίον του κόμματος του πατέρα του. Γιώργου. Δηλαδή, η ζωή είναι παράξενη. Αυτό όμως τι σημαίνει τώρα, κύριε Ανδρουλάκη, γενικά για το χώρο του Πασόκ. Έτσι όπως τον ξέρουμε. Κοίταξε, θα σου πω εγώ τι πίστευα και τους έχω πει αμέσως από το 12. Έπρεπε αμέσως μετά το 12. Άλλο υπουργοί κλπ. Εντάξει, είναι στην κυβέρνηση. Έπρεπε αμέσως να βάλουν ένα νέο άνθρωπο μπροστά. Και έχουν μερικούς ανθρώπους που νάξει, οι οποίοι δεν είχαν εμπλακεί στη φθορά της μακρόχρονης διακυβέρνησης του Πασόκ. Είναι έξω. Outsider, έτσι. Να αναθεωρήσουν και τη στρατηγική τους τα τελευταία 20 χρόνια, να παρουσιάσουν μια εικόνα διαφορετική, ενωμένη, να κάνουν πίσω. Δεν μπορεί βρε Ξιονής Ηλιάση να είναι ορισμένοι υπουργοί στην Ελλάδα, ό,τι και αν συμβεί. Μα έρθει η Νέα Δημοκρατία, μα έρθει το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε να κάνουμε και λίγο πίσω. Έπρεπε λοιπόν να βρουν αυτή τη λύση. Τώρα τι να σου πω. Τώρα πού βλέπετε, τι βλέπετε, τι τύχη βλέπετε να έχει. Δεν θέλω να ανακατευτώ, τώρα είναι αργά. Δεν ξέρω. Μικρές θα δείτε με την Αλέγκρα. Θα δείτε πόσο περίπλοκα είναι τα κίνητρα, τα ελαττήρια των ανθρώπων. Γιατί σκοτώνεται, γιατί ο Μαυροκορδάτος ή έστω ο Κολέτης θέλει σώνει και καλά να σκοτώσει τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Δεν εξηγούνται, ο ίδιος ο Μπάιρον το λέει, ούτε από ταξικά, ούτε από ιδεολογικά, ούτε από συνταγματικά. Τι είναι αυτά τα ελαττήρια. Αυτό το βιβλίο που έχει μπροστά σου. Τις σημερινές ερωτήσεις βάζει... δίνει απαντήσεις η ιστορία, δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή ποτέ δεν ξέρουμε τα ελαττήρια των ανθρώπων. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Το ίδιο θα πάτε στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Νικίας με τον Περικλή. Τρίτη και καθοριστική ψηφοφορία τη Δευτέρα. Πάλι παρόν ο Μίμης Ανδρουλάκης. Ναι, το έχω πει. Είπαμε επιστόλη στον Κρόταφο. Εάν δεν υπάρξει πολιτική διαβούλευση, παρόν. Παρόν. Και πάμε σε εκλογές και ο Μίμης Ανδρουλάκης. Δεν είναι εναντίον κάποιου. Με ποιον κατεβαίνει. Είναι στο όνομα μιας εθνικής συνεννόησης που πρέπει να γίνει. Όχι μονομερείς ενέργειες. Μάλιστα. Και μετά, αν έχουμε προφανώς εκλογές. Είμαι κάποτε και σας λέω έτσι ιστορία για να σας ερεθίσω για να δείτε. Υπήρξε, λέει, η Ομοσπονδία των Εκτός Νυμφώνος. Έτσι δεν είναι. Εγώ προς το παρόν, μέχρι την ώρα της ψηφοφορίας, είμαι στους Εκτός Νυμφώνος. Έχω αρνηθεί να συνομιλήσω με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Ναι. Με όλους. Ο καθένας βέβαια νομίζει για να μην θέλει να μιλήσει με μένα, ότι μιλάω με κανένα. Με κανένα. Δεν θα κατεβείτε δηλαδή. Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Δεν το έχω αποφασίσει αυτό. Θα κρίνω. Είστε πολύ φερνή. Δεν μπορείτε να κατεβείτε ως ανεξάρτητος. Πρέπει να βρείτε μια φερνή νύφη για όλους. Θέλω, τι λέει ο Καζαντζάκης. Εγώ ανήκω, όπως ξέρετε, πάντα έτσι. Ορισμένοι το είχατε καταλάβει. Είμαι καζαντζακικός με μια έννοια. Δηλαδή είμαι μεθοριακός, μη στρατοπεδικός, ανέστιος. Γνωστό είναι αυτό ανέστιος. Για τον Μίμη Ανδρουλάκη. Δεν είναι. Έρχονται όμως στιγμές. Αυτό μου συνέβη στη δικτατορία. Έρχονται όμως στιγμές που λες, διαφωνώ ρε παιδί με το κουκουέ σε 100. Αλλά οι ανάγκες του αγώνα του αδικταρίου απαιτούν μεγαλύτερες ενότητες. Έτσι δεν είναι. Λέει λοιπόν ο Καζαντζάκης. Ενδεικτική τώρα η επίκληση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ναι. Λέει λοιπόν ο Καζαντζάκης. Έρχεται μια στιγμή που εμείς, ενώ οι ανέστιοι, πρέπει να τοποθετήσουμε τη μικρή μας ενέργεια σε ένα στρατόπεδο. Πού, είτε αυτό, είμαστε. Ποιο είναι πιο κοντά σας. Ποιο είναι πιο κοντά σας. Εγώ, κοίταξε να δεις, πιο κοντά. Πιο κοντά. Αυτό δεν σημαίνει. Το πιο κοντά είναι και από κοντά και σε απόσταση, είμαι, έτσι. Εντάξει. Δηλαδή η σχέση μου με το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια σχέση κριτικού διαλόγου, ανοιχτού δημόσιου που γίνεται στη Βουλή. Θα δείτε ότι όλοι. Διαβάζετε τους αφορισμούς μου. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Έχω καλές σχέσεις και με το ΣΥΡΙΖΑ και με το Ποτάμι και με τα δύο ΠΑΣΟΚ. Έχω καλές σχέσεις. Δηλαδή, ο χρόνος σε κανένα δεν είναι σημαντικό. Μπορεί να γίνουν αύριο κυριολεκτικό, κύριε Ανδρουλάκη. Πού είστε πιο κοντά, πού θα κατεβαίνατε, με ποιο ψηφοδέλτιο θα κατεβαίνατε. Διατηρώντας τις αποστάσεις σας. Η ιερότητα της ψήφου απαιτεί να μην τη συνδέουμε με οτιδήποτε άλλο. Μήπως θα συνομιλούσατε ξανά με τον κύριο Παπανδρέου, αν τώρα προχωρήσει και έχουμε νέο κόμμα. Τώρα, υπερβολική φαντασία μου φαίνεται. Μια ερώτηση κάνω, εσείς θα δώσετε την απάντηση. Θέλω να σας πω το εξής. Γιατί σαν τόπο. Θέλω να σας πω, είμαι ριζοσπάστης προς τους μετριοπαθείς και μετριοπαθείς προς τους ριζοσπάστες. Το καταλάβατε. Το καταλάβαμε. Δηλαδή η θέση μου είναι εκεί. Μπορεί να μην συμμετέχω καθόλου σε εκλογές. Θα το δω. Μάλιστα. Αν συμμετάσχετε όμως μία τελευταία προσπάθεια, εγώ θέλω να του εκμεύσω, γιατί είμαι σίγουρη ότι ο Μίμης Ανδρουλάκης έχει κάτι στο μυαλό του. Πάντα έχει κάτι στο μυαλό του. Λοιπόν, αντί να κάνεις παρέα με κρυόκολους εξυγχρονιστές, ας έκανες παρέα με μένα να μου έκανα παρέα μαζί σας. Έκανα μυστικό. Και το ξέρετε πολύ λοιπόν, καλά. Εδώ και 30 χρόνια σε ξέρω, όχι τότε τη μικρή. Με άλλα 25 τουλάχιστον. Κόψτε, μπέστε και είμαστε μέσα. Λοιπόν, πού είστε πιο κοντά. Ένα παλικάρι από την Κρήτη μιλάει ευθέως. Ένα παλικάρι από την Κρήτη μιλάει ευθέως. Μέσα μου έχω ένα, ανήκω σε μία. Όταν με πιέσει πολύ, με Βασίλη, δεν πάνε να ιδεολογίες του, όλα τα άλλα κλπ. Βγαίνει μέσα μου ένα αρχαϊκό, πρωτόγονο, πρωτεϊκό, κριτικό εγώ. Δηλαδή ο ομηρικός πολιτισμός της τιμής και της ντροπής.
Δηλαδή σκληραίνω σαν το τσουγκρί που λένε, δηλαδή σαν ένα βράχο κριτικό. Και είμαι, ενώ είμαι μαλακός, υποχωρητικός, υπάρχει μια γραμμή διαχωριστή που αν την περάσει κάποιος θα δει απέναντι του μια σκληρότητα που δεν τη διανοείται. Ασκληρότητα προς τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα. Πάντως να που σημαίνει αλέγκρα. Σημαίνει διαβάστε την αλέγκρα. Αλέγκρα δεν πρόκειται να το πει. Έλα μια τελευταία κουβέντα για να κλείσουμε. Μια τελευταία να το πούμε διαφορετικά. Ας πούμε ότι προχωρήσουν όλα τα πράγματα. Ο Μίμης Ανδρουλάκης ως διανοούμενος του ζητάει το όποιο καθεστώς, όποια παράταξη πολιτική είναι. Εγώ είμαι αριστερός, δεν είναι το θέμα. Ανέστερος, αριστερός. Να συμπορευτεί μαζί μας σε μια κυβέρνηση που ανοίγει τα φτερά της και σε ανθρώπους ευρύτερους, διανοούμενους, αριστερούς. Συμμετέχει ο Μίμης Ανδρουλάκης. Είπε τη λέξη κυβέρνηση, θα σου πω κάτι. Πολλές κυβερνήσεις μέχρι τώρα μου έκαναν προτάσεις για υπουργεία σημαντικά. Το ξέρουμε. Δεν έχω συμμετάσχει στο πλαίσιο αναφοράς και στο πρόγραμμα, δεν μπορείς να αναλάβεις θέση κυβερνητική. Εγώ ανήκω σε μια σχολή στρατηγικής σκέψης. Θα διαβάζετε τους αφορισμούς. Θα μπείτε στο www.mimis.gr. Κάθε μέρα θα δείτε μέσα από την ιστορία, μέσα από την εμπειρία, τους αφορισμούς. Εγώ θα λέω ότι ο Μίμης Ανδρουλάκης έφυγε από το στούντιο. Λίγες μέρες πιθανώς πριν προκυριχθούν οι εκλογές και δεν μας είπε με ποιο ψηφοδέλτιο θα κατέβει. Βάλια, όχι, θα σας πω μετά την εκλογή. Δεν είναι θέμα εντυμότητας. Δεν έχω κάνει συζήτηση με κανένα. Πώς θα σας πω. Γιατί τι είμαι, έχω κόμμα εγώ. Δεν έχω κόμμα. Πώς θα σας πω, αφού δεν έχω μιλήσει με κανένα. Πάντως, αν υπάρξει πρόσκληση, ανταποκρίνεται ο Μίμης Ανδρουλάκης στο μέλλον. Αυτό εξαρτάται από το πλαίσιο. Μα το άφησε ανοιχτό. Προσέξτε. Δεν είπε ότι αποσύρεται. Όταν μου λένε γράφεις αφορισμούς, ναι, γιατί ποια είναι το μεγαλείο των Ελλήνων, θέλω να το μάθεις. Βάλια, εδώ κοίταζε με. Κοίταζε με εδώ. Κυρκικιά. Τα μάτια σας. Λοιπόν. Τώρα θα τα βγάλουμε όλα στη φορά, έτσι. Όλη την ιστορία θα πείτε. Το μαντίο των αδελφών δεν σου λέει άκαμπτα αυτό θα κάνεις. Σε βάζει το νου σου να έχει σεναριακή σκέψη, να σκεφτείς. Δηλαδή λέει. Να διαβάσει τους χρησμούς. Τους χρησμούς. Έτσι. Δηλαδή λέει. Ναι. Πάει ο Κρίσος και λέει να κάνω πόλεμο. Και του λέει: αν ο Κρίσος περάσει τον ποταμό άλλη και διεξάγει πόλεμο, ένα μεγάλο βασίλειο θα καταστραφεί. Αυτός ο κόπανος νομίζω θα καταστραφεί το βασίλειο των Περσών ενώ νοούσε το δικό του. Το χρησμό, αυτό είναι το μεγάλο λέτε, μάθημα για τους πολιτικούς. Λοιπόν, εγώ τον έχω διαβάσει. Λοιπόν, θα διαβάσετε το Αλέγκρα και θα καταλάβετε όλα. Εκδόσεις Πατάκη. Εκδόσεις Πατάκη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μίμη τον Ανδρουλάκη. Καλή χρονιά να έχεις. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να κάτσουμε και με τον Βασίλη λίγο να κοιτάξουμε τις εφημερίδες. Θα έρθει και η κυρία Μαρία Καρακλείου για να δούμε λίγο την πολιτική ανάλυση. Και ο Δημήτρης ο Απόκης να μας δώσει αντιδράσεις για τα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας και απασχολούν και τους ξένους. Πήγαμε.